Ας αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Μια ανάρτηση τώρα. Στεναχώρησε. Αναφέρομαι στο θέμα του χαμού του Τόλι Βοσκόπουλου και διάφορες παραφιλολογίες που προέκυψαν, όπως προκύπτουν από τα πάντα που μπορεί να προκύψουν, και είχαν να κάνουν με το κατά πόσον η κηδεία του Τόλι Βοσκόπουλου ήταν δημοσία δαπάνη ή όχι. Εγώ διάβασα πάρα πολύ άσχημα πράγματα στο διαδίκτυο. Αλήθεια, λέει, θα λες. Ναι, πολύ άσχημα πράγματα. Όμως, να πούμε ότι, σας σήμερα κιόλας όπως θυμίζει η Νεφέλη, θα ήταν τα γενέθλιά του, θα γινόταν 81. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε το εξής, το οποίο είχε γίνει από την αρχή γνωστό, όμως καλά έκανε και η σύζυγός του, η Άντζελα Γκερέκου, και το διευκρίνησε με δημόσια τοποθέτησή της και στα social media. Η κηδεία, λοιπόν, τα έξοδα της κηδείας καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την οικογένεια. Δεν υπήρχε δημοσία δαπάνη. Αυτό που υπήρχε είναι η προσφορά από το Δήμο Αθηναίων και όχι από το κράτος κάποιο ή οτιδήποτε άλλο. Η προσφορά από το Δήμο Αθηναίων για 3 χρόνια παραχώρηση ενός τάφου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ως ένδειξη τιμής για την καλλιτεχνική προσφορά του Τόλι Βοσκόπουλου. Παιδιά, και μόνο 3 χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έκανα λάθος, όπως φαίνεται. Νόμιζα ότι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών οι άνθρωποι που φεύγουν και έχουν κάποια, τέλος πάντων, άλλη μεταχείριση, γιατί έχουν κάνει ένα έργο στον πολιτισμό και έχουν για περισσότερα χρόνια. Ξέρεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πρέπει να έχεις, θα πρέπει να έχεις, συγγνώμη, θα πρέπει να έχεις οικογενειακό τάφο. Λόγω, ξέρω, γιατί εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα οικογενειακό τάφο εκεί, οπότε. Εκεί θα πάω κι εγώ, παιδιά, κάποια στιγμή. Εννοώ ότι είναι φροντισμένα τα πράγματα. Και αλλά τα 3 χρόνια είναι όπως σε όλα τα νεκροταφεία. Σε όλα τα νεκροταφεία. Γίνεται εκταφή πλέον. Γιατί το ξέρω ότι γίνεται εκταφή, αλλά νομίζω ότι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τους κρατάνε για περισσότερα χρόνια. Έχουμε να δούμε και την ανάρτηση της κυρίας Γκερέκου, παρακαλώ. Αυτή είναι εδώ η ανάρτηση. Η οικογένεια επέλεξε να καλύψει η ίδια όλα τα έξοδα της κηδείας, εκτός από την προσφορά του Δήμου Αθηναίων, δεν υφίσταται ουδεμία άλλη δημοσία δαπάνη. Αυτό γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Γιατί το κράτος να χρεωθεί στην περίπτωση του Τόλι Βοσκόπουλου. Κανένα κράτος δεν χρεώθηκε κανένα ευρώ. Θυμάμαι τα ίδια και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα θυμάμαι τα ίδια και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, μικρότητες. Τα θυμάμαι. Δηλαδή, καμιά φορά έχουμε κι εμείς την παθογένεια αυτού του τόπου να μας ακολουθεί, βρε παιδάκι μου. Γκρίνια σε όλα, μωρέ. Κάνεις ένα, βρίσκεις κάτι στραβό. Δεν γίνεται αυτό, λες γιατί δεν έγινε αυτό. Δεν μπορείς να πιάσεις την κοινή γνώμη πουθενά. Υπάρχει ένα θέμα σε όλο τον πλανήτη να μην έχει προκαλέσει, που να πούμε ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Όχι, δεν υπάρχει. Ποτέ δεν θα υπάρξει, παιδιά, οπότε ακόμα. Κοίτα, να μην υπάρξει συμφωνία, και εγώ το βρίσκω λογικό. Το να υπάρχουν όμως κακοπροαίρετα σχόλια και άσχημα λόγια, αυτό το βρίσκω κάτι που στενάχωρο και άδικο πάρα πολλές φορές. Και αυτό λογικό όμως πιστεύω ότι είναι, γιατί υπάρχουν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Αποτέλεσμα των κακών είναι τα κακά. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Είναι ότι περνάμε και πολύ δύσκολες εποχές οικονομικές και η κηδεία κοστίζει πολλά λεφτά. Και υπάρχει κόσμος που δανείζεται από συγγενείς και φίλους για να κηδέψει τον αγαπημένο βρε Τζορτζέλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει μια δικαιολογία για να το σχολιάσει αρνητικά αυτό το πράγμα. Αυτό σας λέω. Εγώ δεν το σκεφτόμουν. Αλλά έτσι. Τη σκέψη του. Δεν είναι έτσι. Είναι σκέψη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ζυγίζει τα γεγονότα και τα βάζει μόνο με τη δική του πλευρά. Και δεν αξιολογεί και συνήθως είναι και ανενημέρωτος. Επειδή λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση, η παραπληροφορία, η παραφιλολογία και η μη ενημέρωση και η μη αμάθεια είναι τραγικά πράγματα που σηκώνει το μαραφέτη αυτό και γράφει ό,τι τη βλακεία σου έρχεται και τη διαβάζει ένα άλλο και το θεωρεί αθέσφατο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να γίνονται διευκρινήσεις. Και δεν σέβεσαι αυτή τη στιγμή ούτε και τον πόνο της οικογένειας. Διότι διαδίδοντας όλα αυτά τα ανυπόστατα ψεύδη. Κάποιος άνθρωπος που πονάει και έχει το δικό του πόνο για το χαμό του δικού του προσώπου, φαντάζου τώρα σε τι άσχημη θέση τον φέρνεις. Να πατά. Τρεις μέρες μετά να κάθεται και να αισθάνεται την ανάγκη με ένα post, με μια δημόσια τοποθέτηση να βάλει τα πράγματα στη θέση. Έλα, η Άντζελα Γκερέκου είναι και πολιτικός, τα ξέρει αυτά, την έχουν χτυπήσει 500 φορές. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Ναι, και πολύ ανθρώπου που έφυγε. Και για ένα χαμό. Που έφυγε.